χρονιά έχει τις δυσκολίες της, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο project, εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, εξαρτάται από πολύ κόσμο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι πάθαμε με την TAMP, την εξαίρετη είναι αυτήν καλλιτέχνηδα και τόσον επαγγελματία. Πάμε εκεί, αρχίζουν οι πρόβες, ένα. Ακούει άλλα πράγματα. Μέχρι να το διορθώσουμε αυτό, πήρε πάρα πολύ χρόνο και αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογία του καλλιτέχνη καταστρέφεται και των υπολείπων που είναι επί σκηνής μαζί και οι δικοί μας. Δηλαδή λες, μα είναι δυνατόν, θα βγούμε στη σκηνή με αυτό το πράγμα. Τι απέγινε το τραπέζι της Ευδοκίας Καδί? Το τραπέζι της Ευδοκίας Καδί έμεινε εκεί. Γιατί για να πάει, είδαμε και πάθαμε, πόσο μάλλον να το φέρνουμε και πίσω. Για να μπει στο αεροπλάνο, αν συναντήσεις καμιά φορά τον Κλήτον, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ με αυτό το τραπέζι, ρωτά τον να σου πει. Ναι. Που αναγκάστηκε να φύγει νωρίτερα με άλλο αεροπλάνο για να το πάρει, γιατί στη δική μας την πτήση δεν έμπαινε, και να απογειώνεται το αεροπλάνο από τη Λάρνακα και να το βλέπει κάτω που δεν είχε φορτωθεί. Και να φτάνουμε και να μην έρχονται οι καρέκλες. Δεν ήρθαν ποτέ οι καρέκλες, δεν ξέρουμε πού πήγαν οι καρέκλες. Και τελικά, όπως κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο και διασχίζαμε το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να βγούμε, είχε έναν ωραιότατο καφέ με έτσι λίγο παραδοσιακές καρέκλες. Τις ενοικιάσαμε από τον άνθρωπο, τον πληρώσαμε, τις επήραμε, τις χρησιμοποιήσαμε και τις στείλαμε πίσω. Μόνο που τρυπήσαμε την μία και βάλαμε έναν καρφί για να κρεμάζουν τον παγκλαμάν, δεν ξέρω αν την είδε την τρύπα μετά. Αν την είδε, too late, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Άλλη ιστορία με τα βαρέλια. Εμείνα στο τελωνείο βασικά τα βαρέλια, δεν μας τα εκτελώνησαν ποτέ και αναγκάστηκε πάλι ο Κλήτος, ο καημένος, μια ζωή ο Κλήτος υπέφερε με αυτές τις δουλειές, να πάει μαζί με τον αρχηγό αποστολής τότε, τον άντρο τον Παυλίδη, σε έναν εργοστάσιο έξω από το Κίεβο που κατασκεύαζε βαρέλια, να βρουν τα ίδια, να τα βάψουν και να τα φέρουν για να τα χρησιμοποιήσουν.